Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε. Σήμερα έχουμε έρθει μία βόλτα στο Padel Place εδώ στο Μαρούσι, όπου διεξάγεται ένας τρομερός φιλικός αγώνας. Πάμε όμως να δούμε ποιοι παίζουν. Για πάμε. Εδώ έχουμε Μάριο, Χαλαβαζή, νικητές από Κρήτη. Αυτά που είπαμε και δεν βγήκαν ποτέ. Τώρα τα πούμε. Θέλω να μου πεις για την Κρήτη. Ναι, γιατί. Εντάξει. Εδώ μαζί με τον συμπαίκτη σου. Νομίζω ότι γράφαμε ιστορία με τον Δημήτρη. Ένα παιδί στα 15. Να αντιμετωπίσει το καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα, έτσι, και με τέτοια απόδοση. Είχα πει άλλα, τώρα τα έχω ξεχάσει. Αλλά πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης να μας πει. Είχα το Μάριο δίπλα μου και νομίζω πως δεν αγχωθήκαμε καθόλου για να κερδίσουμε. Εντάξει, είπαμε να πάμε να παίξουμε να το ευχαριστούμε, αλλά και να μην χάσουμε πατριωτικά, αλλά κερδίσαμε. Μας δείξε καλό. Και τώρα, τι έχουμε τώρα. Από τα παλιά τα καλά, προσέχετε. Πάμε από εκεί. Για να δω. Και θα πάω πρώτα, όχι, πρώτα στο Λούσιο. Και μετά στο κολλητό. Για πες, τι θα δούμε εδώ. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Ουρουγουάη, Αργεντινή, έχει λίγο Ελλάδα, έχει λίγο απ' όλα. Από πού είναι, για κοίτα, γυρίστε λίγο. Πες, μια χώρα, δεν θέλω να μου πεις Ελλάδα. Θέλω διεθνής εδώ, μόνο διεθνής. Να σου πω εγώ. Κάνει προς Ανατολή, κάπου προς τα εκεί. Κάτι θα σκεφτώ. Ναι. Μεξικό. Σ' αρέσει. Μεξικό. Έχουμε Μεξικό εδώ. Μεξικό. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι που έχεις αυτό το συμπαίκτη. Μεξικανό. Πιστεύω ότι είναι, ναι. Θα κάνουμε ένα φοβερό παιχνίδι. Ναι. Έτσι πιστεύω. Ήρθε κι άλλος. Πάει και ο Μάριο εδώ. Ελάτε λίγο. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι που θα παίξει αντίπαλος με το Μάριο. Ο Μάριο είναι ο Μάριο. Ό,τι μάτς είναι φιλικό, exhibition, τουρνουά, είναι πάντα ανταγωνιστικό για τον Μάριο. Και είναι πάντα χαρά να παίζεις εναντίον του Μάριο ή και μαζί με τον Μάριο. Μαθαίνεις κάθε φορά και κάτι παραπάνω. Χαίρομαι πολύ για αυτά που ακούω. Θα πάμε έξω να απολαύσουμε αυτόν τον φοβερό φιλικό αγώνα και ας νικήσει ο καλύτερος. Δηλαδή, το πάντελ. Πάμε. Ξεκίνησε το μάτς. Κοιτάξτε εδώ, κόσμος έχει έρθει να απολαύσει αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς, να σου δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που έχεις κάνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά έπαιξε ρόλο και δικές στέρηξεις σε όλο αυτό. Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτηκες. Το κάνουν πολύ, αλλά έτσι σε ένα event νομίζω ότι γίνεται πρώτη φορά. Είναι ένα πρώτο event που θέλω να κάνουμε στο club. Δεν έχουμε ξανακάνει, έχουμε ανοίξει εδώ και 4 μήνες, δεν είχαμε διοργανώσει κάτι. Είναι μια πρώτη μίνι διοργάνωση εν ώψη των υπόλοιπων πραγμάτων που ετοιμάζουμε. Έχουμε ανακοινώσει το Μάρτιο τουρνουά μεγάλο και σιγά σιγά θέλουμε και κάθε μήνα να έχουμε ένα event, να έχει το κόσμος να απολαμβάνει πάντελ, πίτσα και μπύρα. Καλώς, μ' αρέσει. Πίτσα και μπύρα είναι το αγαπημένο μου. Είναι τα απαραίτητα στοιχεία για ένα πάντελ αυτό, η πίτσα και μπύρα. Έτσι. Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να γνωρίσει να παίξει το πάντελ της Padel Place Μαρούσι και να χαρεί τις εγκαταστάσεις μας. Και θα σε ρώταγα τώρα για το Padel Place Μαρούσι. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για τις εγκαταστάσεις εδώ. Κοίταξε, η αλήθεια πιστεύω ότι μας κάνει και συγχωρίζει με το στέγαστρο. Κατά ψέματα, είναι αυτά που λέγαμε και πριν κατηδίαν. Το στέγαστρο είναι κάτι το οποίο σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με μεγάλο κόπο. Αλλά είναι αυτό που μας δίνει security να παίζουμε όλο το χειμώνα παντέλ, αδιάκοπα. Οπότε και είναι και ένας λόγος που μας φοβίζει να διοργανώσουμε τουρνουά μέσα στην καρδιά του χειμώνα, όπως και έχουμε σκοπό πριν το μεγάλο τουρνουά το Μάρτιο, να κάνουμε mini warm-up, έτσι όπως το έχουμε πει, το έχουμε σκεφτεί, και Ιανουάριο και Φεβρουάριο, Σαββατοκύριακα, ανάλογα με την κάθε κατηγορία που θα υπάρχει και τη ζήτηση. Πολύ καλό. Μ' αρέσει. Θα έρθω να παίξω κι εγώ. Σε περιμένουμε. Και κάτι άλλο θέλω να μας πεις πώς σου φαίνεται η κίνηση του Padel Maniac. Σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά θέλω να σε ρωτήσω ενώ είμαστε στο club. Σωστό. Πώς σου φαίνεται η κίνηση που έχουμε κάνει για το ranking. Κοίταξε, είναι αυτό που είπαμε ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Ιδίως για εμάς που έχουμε τα club και διοργανώνουμε τους αγώνες, είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση μας, γιατί ο καθένας έρχεται και δηλώνει ό,τι θέλει ότι είναι. Είναι ένα εργαλείο για εμάς για να κάνουμε σωστό, να διοργανώνουμε πιο σωστούς αγώνες. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο έρχεται να ουσιαστικά να συμπληρώσει κάτι το οποίο πρέπει να έχει κάνει η Ομοσπονδία, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και οτιδήποτε γίνει μετά θα βασιστεί πάνω σε αυτό που έχετε κάνει εσείς. Δηλαδή η βάση θα είναι το Padel Maniac τελικά και όχι η Ομοσπονδία. Οπότε θα πάει ένα από αυτό το πράγμα, αλλά όποιος πρόλαβε και κάνει την κίνηση, έτσι είναι. Και είναι σωστό. Οπότε με λίγα λόγια είναι ένα τρομερό εργαλείο
το ranking που υπάρχει και θα τρέξει από εδώ και πέρα και θα οργανώσει, θα συμμαζέψει μια κατάσταση του πάντελ, το οποίο ναι, μεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή αυτή τη στιγμή από τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα το πάντελ είναι σε νηπιακά βήματα ακόμα και αντιμετωπίζει νηπιακά προβλήματα. Και αυτό θα μας βοηθήσει στο να λύσουμε πολλά από αυτά τις παιδικές ασθένειες. Πολύ καλά τα λέει ο Δημήτρης. Αλλά το πάντελ είναι πάντελ μάνιακ. Είναι μια μανία, μια τρέλα, μια... Εθισμός. Εθισμός, μπράβο. Εθισμός. Με συμπλήρωσε πολύ καλά. Εσένα θα σε δούμε να παίζεις, αλλά ξέρω κάτι... Ξεκίνησα να παίζω, έπαιζα λίγο, εντάξει, σε ένα μέτριο επίπεδο. Δυστυχώς είχα ένα τραυματισμό. Πιστεύω μετά τα Χριστούγεννα, σιγά σιγά να επανέλθουμε. Άντα, μπας και παίξουμε και μαζί. Εντάξει, θα προτιμούσα να παίξουμε το Λούσιο καλύτερα. Λούσιο παίζει, οπότε... Κάτι λίγο καλύτερα από μένα, ναι. Κάτι λίγο καλύτερα από μένα, ναι. Μου θυμίζει τον εαυτό μου πριν τραυματιστώ. Θα επανέλθεις. Άστα αυτά. Θα επανέλθεις και θα παίξουμε και μαζί. Θα επανέλθεις, περιμένουμε όλους. Ποιος θα νικήσει? Τώρα εντάξει, δεν είναι αυτό ποιος νικάει, ποιος χάνει, εξιμπίσιον είναι. Έτσι, εντάξει, μπράβο. Είσαι σωστή, συγγνώμη. Συγχώρεσέ με. Φιλικό. Να ξέρεις πάντως ότι τα φιλικά παίρνουν τα καλύτερα γκολ. Θα αρχίσω να παίρνω λεφτά κάθε φορά που μιλάω πλέον. Ναι. Εντάξει, πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι σας πληρώνω. Είμαι ο αγαπημένος, πες το. Είσαι ο αγαπημένος μου. Ένας από τους αγαπημένους, να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ξέρω ποιος είναι αγαπημένος. Ποιος είναι? Ο τέτοιος. Αστυνομία. Όχι, ρε. Η αστυνομία είναι αγαπημένος μου. Όχι. Αλλά ποιον νομίζεις εσύ? Παπαϊωάννου. Ακούστε, αγαπημένοι μου. Παπαϊωάννου, άκου. Παπαϊωάννου. Αστυνομία ο Αχιλλέας. Α, μπράβο και Αχιλλέας. Να βάλω μέσα και τον νικητή, το διεθνή. Οπωσδήποτε. Ροκάι. Για πες εδώ τι θα δούμε. Ή τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα μάτς επίδειξης από 4 πάρα πολύ δυνατούς παίχτες. Εντάξει, παίζουν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχει λίγο κρύο εδώ, ακόμα δεν έχουν ζεσταθεί. Αλλά εντάξει, βλέπουμε ωραίο μάτς. Εντάξει, θα σε αφήσουμε να απολαύσεις το παιχνίδι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επειδή έχει και μία ψύχρα, έχει περάσει η ώρα, είπαμε να αγκαλιαστούμε λίγο παραπάνω. Εσύ έχεις και καπέλο, εγώ δεν έχω μαλλιά, οπότε... Θα σου σύντομα... δώσω εγώ ένα καλό σαμπουάν. Το έχεις περιμένω, δει, το χαβάλι στο όριο. Περιμένω. Για πες, πώς σου φαίνεται εδώ η κίνηση των παιδιών να κάνουν αυτό το μίνι φιλικό? Πάρα πολύ καλή κίνηση, αυτά πρέπει να γίνονται πιο συχνά, πιστεύω, σε όλα τα κλαμπ που υπάρχουν στην Ελλάδα, ώστε να βλέπουν και νέοι και πάγιοι αθλητές φυσικά και να ταυτίζονται με το άθλημα όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Τέτοια τουρνουαδάκια πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε. Και παιχνιδάκια και τουρνουά και βέβαια, όλα. Βέβαια. Μαζί έχουμε παίξει, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχεις βάλει το χεράκι σου πολύ. Εδώ ναι. Έχουμε... Έτσι, πολύ γκαζονάκι και λοιπά. Έχουμε συμβάλει σε αυτό το τέλος πάντων πολύ ωραίο αποτέλεσμα τέλος πάντων που έχει γίνει εδώ στο Μαρούσι. Με τη συνεργασία του Δημήτρη, που είναι και ο ιδιοκτήτης, ο Παπαδάτος, καταφέραμε και κάναμε κάτι πολύ καλό και εντός των γηπέδων και εκτός των γηπέδων. Ο χώρος είναι εκπληκτικός, αλλά έχει επιμεληθεί ο ιδιοκτήτης και η γυναίκα του, να είναι καλά, που μας δώσανε την ευκαιρία. Και έχει βάλει τη ζωγραφιά του. Λίγο, έτσι. Μια πινελιά. Μια πράσινη πινελιά. Λοιπόν, σύντομα, Paddle Stories, ετοιμαστείτε, έρχεται. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εξόρμησης από το Paddle Place εδώ στο Μαρούσι. Φοβερός αγώνας. Ο κόσμος το απόλαυσε και εμείς το απολαύσαμε. Πού λέτε όμως να πάμε στο επόμενο επεισόδιο? Εξόρμηση, τουρνουά, κάτι άλλο? Να είστε έτοιμοι όμως για όλα. Φιλιά πολλά.